Η κριτική της Λέσβου επικοινωνούμε το τελευταίο διάστημα. Προσπερνούν κατά κάποιο τρόπο τα εμπόδια της πανδημίας και του κορονοϊού και ετοιμάζονται να επαναφέρουν εκεί στη Λέσβο την όμορφη, μεταξύ άλλων και τα κριτικά γλέντια. Πάμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γιώργο Τρευλάκη, είναι πρόεδρος της Αδελφότητας Κριτών Λέσβου. Την καλησπέρα μας, κύριε Τρευλάκη. Καλησπέρα και από το νησί της Λέσβου και από το λιμάνι της Μυτιλίνης. Να σας ευχαριστήσουμε να πολύ. Καλά και να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από ό,τι σας άκουσα. Ευτυχώς είχαμε μια θετική εξέλιξη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, καθυστερήσαμε και λίγο τη σύνδεση. Μακάρι να γίνει. Για να μας στείλετε το αισιόδοξο μήνυμα τώρα του πρώτου μέρους. Σας μιλάω από το λιμάνι της Μυτιλίνης, από ό,τι βλέπετε πίσω. Και ένα και όλους τους ακροατές σας από την Αδελφότητα Κριτών Λέσβου. Ένα παλιό σύλλογο, μια παλιά αδελφότητα η οποία κρατάει τους δεσμούς μεταξύ του νησιού της Κρήτης και του νησιού της Λέσβου. Βέβαια και μας εδώ η πανδημία μας έβαλε λίγο τις εκδηλώσεις και όλα τα γλέντια και λοιπά, μας τα έβαλε λίγο στην άκρη, αλλά ελπίζουμε ότι πήραν ένα τέλος αυτά και ότι θα ξαναρχίσουμε από την αρχή. Η αδελφότητα κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Έχουμε κάθε χρόνο οπωσδήποτε την εκδήλωση για τη μάχη της Κρήτης, η οποία συνοδεύεται από επιμνημόσυνη δέηση, από ομιλίες και από γλέντι. Έχουμε το αντάμωμα το επίσημο που είναι κάθε χρόνο με ευκαιρία της σκουπής της Βασιλόπιτας, αλλά έχουμε και πάρα πολλές συναντήσεις με κάθε ευκαιρία στα γραφεία του Συλλόγου. Επίσης είχαμε κοντά πάρα πολλούς φοιτητές τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι έχουν και ένα σύλλογο εδώ, τον Φοιτητικό Σύλλογο Κριτών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και δίνουν ένα πιο χαρούμενο τόνο σε όλη αυτή τη διασκέδαση. Σας έχουν αγκαλιάσει και οι ντόπιοι διαχρονικά, η σχέση με τους κριτικούς ποια είναι? Οι κριτικοί της Μυτιλίνης προσπαθούν, δεν ξεχνάνε βέβαια ποτέ την Κρήτη, προσπαθούν τακτικά να κατεβαίνουν στο νησί και προσπαθούν να κάνουμε εδώ αισθητή την παρουσία μας, δίνοντας ένα χρώμα Κρήτης όποτε μπορούμε, με κάθε ευκαιρία, είτε επίσημα είτε μεταξύ μας ανεπίσημα. Η πρώτη εκδήλωση που έχετε τώρα μέσα στο καλοκαίρι από σήμερα ποια είναι? Βασικά πέσαμε σε περίπτωση που έχουμε τις εκλογές να κάνουμε τώρα στο Σύλλογο και μετά θα αποφασίσουμε τις εκδηλώσεις. Αλλά εδώ είμαστε ευκαιρία, να τα πούμε, Πρόεδρε. Ωραία. Κάθε ευκαιρία τα γλέντια που κάνουμε έστω μεταξύ μας δεν σταματάνε. Το τελευταίο, μπορώ να πω, έγινε πριν 15 μέρες. Να σας ευχαριστήσουμε. Τα οποία συνοδεύονται και από γαμοπύλαφο. Τα καλά τα αφήσατε για το τέλος. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν, πολύ. Να πω και μια μαντινάδα πριν και κλείσω. Μία και δύο, όσες θέλετε. Ναι, μια μαντινάδα που η οποία όλος εμάς που είμαστε μακριά και λέει: τι κι αν γεννήθηκα μακριά, δεν έχει σημασία. Φτάνει που είμαι κριτικός και αυτό έχει αξία. Και με αυτό να κλείσουμε. Κλείσω, που αφορά όλος εμάς. Όλος εμάς να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μας, κύριε Τρευλάκη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.